Την ημέρα αυτή είχαν συλλάβει τις γυναίκες όλο τον πληθυσμό της Βιάννου που βρήκανε και εμένα είχα κρυφτεί στο σπίτι μας και μέσα σε ένας Γερμανός. Με εκδηλώσεις τιμής στη μνήμη των 461 θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας που συντελέστηκε στα χωριά της Βιάννου και της Ιεράπετρας, ολοκληρώθηκε το τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Ολοκαύτωμα και τις Γερμανικές Αποζημιώσεις, παρουσία του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Νίκου Βούτση, καθώς και του Υπουργού Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση. Αισθάνομαι δέος που βρίσκομαι μπροστά σας και γι' αυτό μιλάω από καρδιάς. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στη μαρτυρική Βιάννου, σε μια περιοχή η οποία πλήρωσε με τον πιο απάνθρωπο τρόπο τα εγκλήματα του ναζισμού. Το πρωί τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου Καστελίου και Βιάννου κύριο Ανδρέα στο μνημείο των θυμάτων του Ολοκαυτώματος στην περιοχή Σελία Μυρών. Τιμούμε τα θύματα του ναζισμού με σεβασμό, διατηρούμε άσβεση τη μνήμη και συνεχίζουμε να διεκδικούμε το αυτονόητο. Έχουμε καθήκον ιερό και επιβεβλημένο, έχουμε μια βαριά κληρονομιά. Μεγάλη συγκίνηση κατά το προσκλητήριο των νεκρών με τα ονόματα των εκτελεστέντων έχουν μείνει βαθιά χαραγμένα στη συλλογική μνήμη των κατοίκων της περιοχής. Να διεκδικήσουμε υπεύθυνα και με σωστή στρατηγική τις αποζημιώσεις και τις επαναμορφώσεις. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας και στην Ευρωβουλή. Αποφασίστηκε ομόφωνα στο συνέδριο να ζητηθεί η ματέωση της Συνόδου της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στη Χερσόνησο, γιατί δεν πρέπει να επιτρέψουμε να φιλοξενηθεί στην Κρήτη μια συνέλευση του ΕΣΚΟΥΣ. Την ανάγκη καταπολέμησης κάθε μορφής μίσους και φανατισμού επεσήμαναν βουλευτές, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων, στέλνοντας για μια ακόμα φορά το μήνυμα της διεκδίκησης των γερμανικών αποζημιώσεων. Βρίσκομαι εδώ για να τιμήσω τα θύματα αυτής της θηριωδίας των Ναζί, αλλά βρίσκομαι και ουσιαστικά να στηρίξω όσο μπορώ τον δίκαιο αγώνα των απογόνων τους. Και τώρα που ο νεοναζισμός τολμά να ξαναχτυπήσει την πόρτα της Ευρώπης, πρέπει να αφυπνιστούν και οι λαοί αλλά και η πολιτική ελίτ της Ευρώπης.